Να πάμε λίγο στους νέους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που την παλεύουν, που αγγίζουν τα όνειρά τους, γουστάρουν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Δεν έχουν γραβάτες και. Δεν εννοώ γραβάτες ενώ το αξισουάρ, αντιλαμβάνεστε, εννοώ ως έννοια γραβάτες. Δεν πνίγονται δηλαδή στη ζωγραφανιά τους, με την έννοια ότι πρέπει να ακολουθούν δρόμους που είναι κοινότυποι. Την παλεύουν μόνοι τους, έχουν τη δική τους ανάγκη να υποστηρίξουν αυτό που αγαπάνε και θέλουν να το κάνουν πράξη. Κυρίως όταν αυτοί έχουν και καλλιτεχνική φλέβα. Πριν από λίγα 24 ώρα πήρα ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ακροατή φίλο που λέει: Σπύρο, είμαστε μια ανεξάρτητη κινηματογραφική συλλογικότητα και ονομαζόμαστε Άτυπη Κινηματογραφική Συμμορία. Προφέρεται το όνομά μας τη News Films. Το είπα σωστά? Σωστό το είπα. Σωστά το είπα. Λοιπόν, και ήρθαν εδώ, σκάσαμε τη δύο τύποι στο στούντιο εδώ στην Γιάφκα μας, στον Α99. Με ένα δελτίο τύπου που μοιάζει σαν προκήρυξη τρομοκρατικής οργάνωσης, οπότε δεν θα τολμήσω να πω και πάρα πολλά πράγματα. Θα σου παρουσιάσω όμως. Είναι ο σκηνοθέτης και σενεριογράφος της ομάδας Άτυπη Κινηματογραφική Συμμορία T-News Films, ο Θάνος Καρβούνης, και ο Δήμος Καπόγερης, που είναι σκηνοθέτης της ομάδας Άτυπη Κινηματογραφική Συμμορία T-News Films. Και δείτε το ίδιο κάνετε δηλαδή. Και εγώ διαβάζω. Ο οποίος είναι σκηνοθέτης και ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Δουλεύετε. Είναι φάρσα στο Facebook αυτό η παρουσία σας εδώ? Κοίταξε, σκηνοθετούμε μαζί. Ναι. Κάνουμε δουλειές μαζί. Ναι. Ο Δήμος ξέρει και να μοντάρει. Α, εσύ κάνεις κάτι παραπάνω. Ο Θάνος κάνει κάτι καλύτερα βέβαια από μένα. Το κομμάτι δηλαδή σκηνοθεσίας και σεναρίου το έχει αναλάβει περισσότερο ο Θάνος. Εγώ χωρίς το βάρος στο υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, φίλε ακροατές της Γιάφκας, επειδή με πιάνετε και ξέρετε ότι όταν καλό κόσμο στο στούντιο δεν έχω λόγο που το κάνω και πιστεύω πολύ σε αυτό. Αυτοί οι τύποι εδώ που έχω φέρει μαζί και η παρέα τους, οι οποίοι δεν ήρθαν εδώ μαζί, μπορεί να είναι από κάτω πλεισμένοι και να περιμένουν, εμφανίζονται ως μια παρέα φίλων που κάνει σινεμά εν καιρό κρίσης. Μια ομάδα που κόντρα στους κανόνες κάνει κινηματογραφικό αντάρτικο, όπως μου διαβάζω εγώ στην προκήρυξή τους. Ξέρετε, είναι της μόδας οι προκήρυξεις και οι αναλήψεις ευθυνών. Αφού βέβαια γίνει το κακό και μετά. Τι είστε, τι κάνετε, τι ετοιμάζετε, πείτε μου τώρα, Θάνο. Για την ακρίβεια, προσπαθούμε να κάνουμε σινεμά και πριν την κρίση και τώρα. Απλά τώρα έχει λίγο ενδιαφέρον παραπάνω, γιατί ο περισσότερος κόσμος που θέλει να κάνει ταινίες έχει αντιληφθεί ότι από αυτό το πράγμα δύσκολα θα βγάλει χρήματα. Άρα και εμείς σε αυτή τη λογική, από την πρώτη στιγμή ακόμα και τώρα, θέλουμε σε πρώτη φάση να εκφράσουμε την ανάγκη μας. Ξέρεις, να πούμε δύο πράγματα. Το low budget story έγινε no budget story πια. Δηλαδή δεν υπάρχει χρήμα, φράγκο. Μπράβο, ούτε... μπράβο. Ναι, δεν υπάρχουν χρήματα και συνεργαζόμαστε εμείς με κόσμο κυρίως που μοιράζεται την ίδια αντίληψη με εμάς. Δηλαδή ο άλλος που θέλει να παίξει μια ταινία ανεξάρτητη, ναι, που θέλει να γράψει μουσική για μια ταινία ανεξάρτητη, και μαζευόμαστε με ένα πυρήνα εμείς οι δύο-τρεις που είμαστε, με άλλο κόσμο, συνεργαζόμαστε και βγάζουμε τις ταινίες. Κάτσε, γιατί εδώ το χάσα λίγο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Να είναι καλά οι φίλοι μας που μας υπομένουν. Έτσι μας κρατάνε στην παρέα τους. Και είναι κάποιοι ανάμεσα στο ακροατήριο, ο οποίος είναι κάποιος που είναι ηθοποιός. Ή θέλει να γίνει ηθοποιός, ή πιστεύει ότι μπορεί να είναι ηθοποιός, ή ότι είναι καλός μοντέρ και δεν εργάζεται κάπου αυτή τη στιγμή. Ή καλός, είχε στο βιογραφικό του ως βοηθός σκηνοθέτη την καλύτερη απόδοση και αυτή τη στιγμή δεν απασχολείται κάπου. Ή κάποιος που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε ρόλο που αφορά, να είναι εμπλεκόμενο σε οποιοδήποτε χαρακτήρα και ρόλο που αφορά μια κινηματογραφική ταινία. Μπορεί να έρθει στην παρέα σας. Σε πρώτη φάση, δηλαδή σε οποιονδήποτε μας ακούει, ναι, μπορεί να μπει στο site μας tnfilms.gr και να στείλει μέσα το mail μας. Mm-hmm. Είτε το βιογραφικό του, όχι προφανώς για να βρει δουλειά, γιατί και εμείς δεν βγάζουμε κάτι από αυτό. Αλλά αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, να προσφέρει υπηρεσίες στο δικό μας εγχείρημα, πιστεύει ότι θα τέριαζαν τα χνότα του με τα δικά μας, μπορεί να μας στείλει ένα mail και το βλέπουμε μετά. Δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε πολύ κόσμο σε συνεργασίες, ψάχνουμε κόσμο, ψάχνουμε ηθοποιούς και γενικώς αυτό αλληλεπιδρούμε με ένα κόσμο που από τη μία είναι το κοινό μας και από την άλλη μέρα μπορεί να είναι σε συνεργασία με εμάς. Δήμο Καπόγενη, πόσο κοστίζουν, δηλαδή, πόσο κοστίζει η ταινία σας, η ταινία σας? Τι κόστος έχουν? Οι περισσότερες ταινίες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα μας έχουν κοστίσει 0 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό? Προσπαθούμε να γυρίσουμε πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν, δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται σκηνικά, δεν χρειάζονται κουστούμια. Κάτσε, παιδιά, θα τρελαθώ. Επειδή είμαι παιδί της τηλεόρασης, τη μισή μου ζωή την έχω αφιερώσει τηλεόραση και όχι ως παρουσιαστής και ως δημοσιογράφος, αλλά κυρίως στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είμαι δηλαδή από τους τεχνοκράτες που λέμε της τηλεόρασης. Καλώς κακώς στην κρίση των συναδέλφων του κόσμου, έτσι. Από πίσω από την κάμερα εννοώ. Έχω δουλέψει αρκετά. Εδώ πέφτουν παραγωγές, δεν υπάρχουν ζώνες ολόκληρες στα κανάλια γιατί κοστίζουν πάρα πολύ. Και εσείς μου λένε ότι κοστίζουν πάρα πολύ. Και εσείς μου λέτε ότι κάνετε ταινία με 0 ευρώ.
Σωστά, ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Ή εσείς λέτε ψέματα, ή κάποιοι άλλοι λένε μισές αλήθειες. Ρε παιδί μου, εμείς σεβόμαστε όποιον πληρώνεται γιατί προσφέρει υπηρεσίες. Ναι, έτσι. Εντάξει. Πιστεύω δηλαδή ο ηθοποιός που θα παίξει ένα θέατρο πρέπει να πληρωθεί. Ο ηχολήπτης που θα παίξει με ταινία πρέπει να πληρωθεί. Okay. Εμείς κάνουμε άλλο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι αν έχουμε ηχολήπτη που μπορεί να μας βοηθήσει δωρεάν, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες, τον θέλουμε. Εμείς δεν βάζουμε κανένα έξοδο. Δηλαδή, πρέπει από την κάμερα που έχουμε και έναν υπολογιστή. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Ψηφιακό σινεμά 2013. Γίνονται τα πράγματα και χωρίς έξοδα. Απλά να το γουστάρεις. Πλέον να πω και εγώ σε αυτό το κομμάτι ότι με έναν απλό υπολογιστή και μια φτηνή σχετικά κάμερα μπορεί να κάνεις πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολα πράγματα, έτσι. Δεν χρειάζεται πλέον να έχεις τον ακριβό εξοπλισμό, την υπερτεχνολογία για να μπορείς να γυρίσεις μια ταινία. Δηλαδή, πλέον με έναν απλό οικιακό υπολογιστή, μια κάμερα του εμπορίου high definition, μπορεί να κάνεις θαύματα πραγματικά. Αρκεί να ασχοληθείς και να το θέλεις, έτσι. Αυτό που μου λέτε τώρα εσείς οι δύο, Θάνο και Δήμο, το ξέρουν όλοι. Αλλά δεν το λένε. Και το μόνο που ξέρουν είναι να κλαίγονται, να διεκδικούν ποσά, να διεκδικούν ενδεχομένως και επιχορηγήσεις. Η σημασία αυτό που σας λέω. Πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και το αποτέλεσμα συνήθως δεν είναι το αναμενόμενο, τουλάχιστον για τον θεατή. Ή τουλάχιστον για αυτόν ο οποίος έριξε τα χρήματα για να γίνει η παραγωγή. Και εδώ σκάτε μύτη στη διάφκα δύο νέοι άνθρωποι, συμπαθέστατοι, και με έναν αέρα normal, χωρίς υπεροψία, χωρίς αραζονία, χωρίς αμετροέπεια, λέτε, Σπύρο, είμαστε μια παρέα. Και επειδή γουστάρουμε το όνειρό μας να το κάνουμε πράξη, παρά τα προβλήματα, παρά την κρίση, θα πάμε και θα κάνουμε ταινία ή κάνουμε ταινίες με 0 ευρώ. Κέρδος έχετε από όλη αυτή την ιστορία? Κάποια στιγμή δεν έχετε ένα κέρδος, κάτι πέρα από την ικανοποίηση? Είναι η ανάγκη μας για έκφραση, ικανοποιείται. Αυτό δεν πληρώνεται. Δεν μετριέται σε χρήματα. Βέβαια. Με τίποτα. Δηλαδή, έχουμε πει αρκετούς καφέδες σε καφετέριες. Λέμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε πει αρκετές ιστορίες σε φίλους μας προφορικά. Τώρα, αν καταφέρεις και οπτικοποιήσεις μια ιστορία όμορφη και φύγει από το σκληρό πυρήνα της παρέας μας και πάει σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, αυτό το πράγμα δεν πληρώνεται. Δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Είναι άλλο πράγμα. Γελάς, ε? Γελάω, ναι. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέω. Δεν σε λένε τρελό στην παρέα? Δεν σε λένε ονειροπόλο? Με λένε τρελό, εντάξει. Μερικές φορές πάντα πρέπει να σκέφτεσαι τρελά. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά τώρα. Δεν σου λένε γιατί εσύ δεν γκρινιάζεις? Να γκρινιάζω για ποιον λόγο? Εφόσον μπορείς, έστω και με αυτά, να κάνεις κάτι, να πραγματοποιήσεις αυτό που θέλεις, εφόσον ολοκληρώνουμε μια ταινία, τη βλέπουμε όλοι μαζί σαν παρέα και λέμε αυτό θέλαμε, αυτό ήταν, ή ακόμη περισσότερο από αυτό που θέλαμε και κάναμε, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Φίλοι ακροατές της Γιάφκας, τελικά υπάρχει διαφορά. Αρκεί να την ανακαλύψεις. Έτσι, δώσε ήχο, Αντώνη. Αντώνη, ακούγεται, δώσε ψηλά. Ταγκάζει ψηλά. Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ τη μιζέρια. Τέλος. Έχει ένα ποσοστό μιζέρια σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Φίλε 105, δεν απαντώ καν, δεν μπαίνω στον κόπο παν καν να απαντήσω το μήνυμά σου, γιατί ή δεν ακούς την εκπομπή, ενώ να την ακούς συχνά, το δύο ώρο σήμερα, όλη την εκπομπή, ή ζούμε οι δυο μας σε δύο διαφορετικούς πλανήτες. Οπότε ας κάτσω καθένας στον πλανήτη του και όλα καλά. Και φίλε Νίκο 167, θα κοιτάξω αμέσως το αίτημά σου, θα το δω δημοσιογραφικά, είναι δέσμευση. Λοιπόν, είμαστε και επιστρέφουμε στη Γιάφκα μας. Σπύρος Χαριτάς στο μικρόφωνο, τον ακολούθησε στη ρύθμιση της κονσόλας, κομμαντάτης στη Γιάφκα, η Γεωργία Ιωνίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Τζόρτζια μας και η Σπύρτου Ρεκρομάκη. Καταγράφει απορίες, παρεμβάσεις και ερωτήματα στο 212-214-800. Στην παρέα παραμένουν δύο απίστευτοι τύποι
Προέρχονται λίγο να ταράξω τα νερά αυτό που έχουμε συνηθίσει να διαπραγματευόμαστε σαν παραγωγές, ακόμα και τηλεόρασης. Αυτό όμως αφορά παραγωγή ταινίας στον κινηματογράφο. Καθώς ο Θάνος Καρβούνης και ο Δήμος Καπόγεννης και η παρέα τους έχουν φτιάξει μια ομάδα που λέγεται Άτυπη Κινηματογραφική Συμμορία. T-News Films, αν το λέω σωστά, παιδιά. Τελεία. Οι οποίοι δημιουργούν ταινίες χωρίς να κοστίσουν τίποτα. Η αξία του, το κόστος μάλλον των ταινιών είναι 0 ευρώ. Η αξία τους, όπως αντιλαμβάνεστε, και ως αποτέλεσμα μεγάλη ή ανεκτίμητη, αν θέλετε. Και επιστρέφουμε σε αυτό. Του πώς τα καταφέρετε έχει προκαλέσει ένα προβληματισμό. Και σας λέω πάλι ότι υπάρχει μια πλευρά που λέει όλα κοστίζουν. Και γι' αυτό δεν κάνουμε κάτι και στην τηλεόραση και στο κινηματογράφο, γιατί όλα κοστίζουν. Όλα κοστίζουν. Είναι πολύ ακριβό, δεν έχουμε λεφτά. Και εσείς έρχεται εδώ και μας ρίχνετε ένα χαστούκι και λέτε, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε ολόκληρες ταινίες με 0 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε μια γύρα ακόμα για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα, να καταλάβουν και οι ακροατές που τώρα άνοιξαν το ραδιοφωνό του στη Γιάφκα πώς συμβαίνει αυτό, Θάνο? Ναι, θεωρούμε ότι στην εποχή του ψηφιακού σινεμά είναι εύκολο να κάνει ταινία με 0 ευρώ. Ναι. Εγώ λέω το απόλυτα λιγότερο να πάρεις μια κάμερα και έναν υπολογιστή, μπορείς να κάνεις παπάδες. Θέλει ταλέντο, θέλει δουλειά, θέλει σπουδές. Ούτε έχουμε σπουδάσει κάτι, έτσι, να το βάλουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, σου ξαναλέω, είναι σημαντικό. Όταν δουλεύω στη δουλειά μου, θέλω να πληρώνω. Ούτε σας έβαλε κάτω η κοινωνική αναγκαιότητα του να δηλώσει ότι σπουδάσει κάτι, αλλιώς δεν υπάρχει, δεν υφίστασε στα μάτια κάποιου συμπλεγματικού τύπου που μπορεί να σε ακούει, να σε βλέπει, να σε διακρίνει στο βάθος. Όχι, εγώ λέω ότι ενδεχομένως αν σπουδάζαμε, μπορεί να κάναμε πολύ καλύτερες ταινίες, αλλά υπάρχει το σενάριο που είναι πιο τρομακτικό, ότι αν σπουδάζαμε θα ψάχναμε μια ζωή το τέλειο, δεν θα πειραματιζόμασταν, δεν θα πιάναμε κάμερα και θα γινόμασταν θεωρητικοί. Άρα εδώ και 6 χρόνια που λειτουργεί η ομάδα, πολύ στην τύχη, με πολλά λάθη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, έχουμε να λέμε ότι έχουμε κάνει 7 ταινίες μικρού μήκους, μία μεσαίου μήκους, βίντεο κλιπ, βίντεο art. Και συνεχίζεται, Δήμο. Και συνεχίζουμε στα σχέδια όσο χρόνο έχουμε τώρα και όσο μπορούμε περισσότερο. Η παρέα έχει σταθερά μέλη σε αριθμό ή εναλλάσσονται, μπαίνουν άλλοι, φεύγουν? Πώς γίνεται? Υπάρχει ένας πυρήνας, μια ομάδα ουσιαστικά που είναι συγκεκριμένα άτομα και είναι το σταθερό κομμάτι ουσιαστικά της ομάδας. Από εκεί πέρα συνεργασίες υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν και είμαστε ανοιχτοί, όπως είπαμε και πριν, σε αυτό. Ο καθένας πιστεύουμε ότι έχει να συμβάλλει σε κάτι, έτσι. Ωραία. Για να δω αυτή η τύπη, λοιπόν, εσείς αγαπητοί φίλοι που είστε στην παρέα εδώ και μας ακούει ο κόσμος, που έχετε αυτή την άποψη ζωής και την παλεύετε έτσι τη ζωή και κυνηγάτε το όνειρό σας και το κάνετε πράξη, βασικό αυτό, και χωρίς εμπόδια. Δηλαδή, δεν τα βλέπετε τα εμπόδια, δεν τα βλέπετε καν. Όχι, δεν τα αντιμετωπίσετε. Δεν τα βλέπετε καν μπροστά σας. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τελικά εμπόδιο είναι στη ζωή, το βλέπεις μπροστά σου ως εμπόδιο. Όταν δεν το βλέπεις, δεν υπάρχει, εσείς τα έχετε εξαλείψει τα εμπόδια. Πώς βλέπετε την πολιτική ζωή, πώς βλέπετε την κοινωνική πραγματικότητα? Με ρώτησες πριν στο διάλειμμα τι έγινε ο Παναγιακόπουλος, έφυγε το Πασόκ. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Εδώ και πολλά χρόνια από πιτσιρικάς που ασχολούμαι, διαβάζω εφημερίδες με πολιτικά κλπ. Είχα το άγχος αν θα φύγει ο Παναγιακόπουλος του Πασόκ. Γιατί όλο έφευγε και όλο γύρναγε. Και επειδή ακούγα την εκπομπή σου πριν, είπα να το πετάξω γι' αυτό. Ναι. Πάμε στοίχημα ότι μέχρι αύριο θα γυρίσει. Ναι. Τα κομματικά αυτά τα παρακολουθείτε? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε διακομματική κυβέρνηση, το ξέρετε, υποθέτω. Βενιζέλος Σαμάρας, Βενιζέλος, τώρα πρωθυπουργός Σαμάρας, πρόεδρος της κυβέρνησης. Να σε βάλω. Ναι. Σας απασχολεί? Τους πιστεύετε? Να τους πιστεύουμε, όχι. Αλλά η πολιτική φυσικά είναι κομμάτι της καθημερινότητας, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Οπότε τα παρακολουθούμε θέλοντας κι εμείς. Σε ταινία θα τους βάζατε? Αλλά αυτοί θέλουν λεφτά για να κάνουν κάτι, Ούτε για κουμπάρση δεν κάνουμε. Δεν τα καταφέρετε. Δύσκολα. Σας έχει κάνει κάτι εντύπωση από ό,τι ακούτε στην πολιτική επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή αναλήψη υπουργείων από συγκεκριμένα άτομα, κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση? Εκφραστείτε ελεύθερα, δεν είναι Γιάφκα, είμαστε. Βαριέστε. Ναι, μια συμμορία στη Γιάφκα. Προφανώς έχει πολύ ενδιαφέρον η πολιτική ζωή. Το ενδιαφέρον πάλι είναι το παράλληλο ότι πριν χρόνια έλεγε στην κοινωνία, έλεγε δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ο τελευταίος θα ασχοληθεί με την πολιτική, άστο και αν πετάξει λιγότερο ψαγμένη άποψη. Το σημαντικό είναι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν σε όλα τα επίπεδα και στον καλλιτεχνικό χώρο, αν θες. Και τώρα από τρικομματική πάμε σε δικομματική. Καμία διαφορά δεν βλέπω. Δηλαδή οι κόκκινες γραμμές του Κουβέλη φύγανε και τώρα δεν ξέρω ποιος θα βάλει οι κόκκινες γραμμές, αλλά τα ίδια μέτρα έρχονται. Και Σαμαράς και Βενιζέλος νομίζω έχουν ταυτιστεί πλήρως. Όποιος τρέφει αυταπάτες ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από αυτούς, δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. Νομίζω πρέπει με έναν τρόπο ο πολύς ο κόσμος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Δηλαδή, και αν θες και τον παραλληλισμό με τα καλλιτεχνικά, τα δικά μας,
όπως παλιά θεωρούσε την πολιτική ότι είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά, κάτι δύσκολο κλπ. Ναι. Και εμείς λέμε, ξέρεις κάτι. Και τα αφήσαν έτσι τα κόμματα. Δηλαδή, κάναν την πολιτική κομματική. Λέγανε, δεν με αφορά η πολιτική, θεωρούσαν ότι η πολιτική είναι ίσον κόμμα. Ενώ η πολιτική είναι πολιτική πράξη. Είναι πως αποφασίζεις να ζήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί να γίνεται στο σπίτι μου όταν συζητάω με τον καλεσμένο μου, με τον συγγενή μου. Γίνεται στις γειτονιές, γίνεται στους δρόμους, στις πορείες, έγινε στο Σύνταγμα, στις διαδηλώσεις. Ναι, ναι. Υπάρχει πολιτική ζωή. Όταν μοιράζεσαι εκεί, στον δρόμο, μοιράζεσαι την αγωνία σου, το όνειρό σου, το μοιράζεσαι, το λες. Όχι μόνο. Εγώ δεν είμαι εναντίον των συλλογικοτήτων και των κόσμων να οργανώνεται. Με την παλιά έννοια του κόμματος, όπως είχε ταυτιστεί με Πασόκ Νουδού, εντάξει, καμία σχέση. Με το κόμμα που θα σε βάλω εγώ σε θεσούλα κλπ. Ναι. Αλλά αν ο κόσμος μπορέσει και οργανωθεί από τα κάτω. Με στις συλλογικότητες, με συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι μόνο την πάρτη μου, μετά υπάρχει σοβαρή ελπίδα να τους ταρακουνήσουμε. Μήπως θέλει το γεγονός ότι και εγώ ως μέρος της κοινωνίας σου μιλάω, πιο εύκολα περιμένουμε ένα μαδάρχη να μας ξεσηκώσει, να πιστέψουμε σε αυτόν και από εκεί πέρα, αν μας κάτσει να είναι καλός ο μαδάρχης, θετικός, ηθικός, αποτελεσματικός ή καλός, αν όχι, απλά του δίνουμε μια εξουσία που μετά δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω, την έχει αποκτήσει, έχει κερδίσει και εμείς απλά μένουμε παρατηρητές των εξελίξεων και ενδεχομένως και στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Νομίζω στον 21ο αιώνα δεν μας παίρνει να περιμένουμε θεούς ηγέτες που θα μας σώσουν. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος, λέω εγώ τώρα, από τα κάτω να ασχοληθεί με την πολιτική, να ανοίξει δύο εφημερίδες, να ψάξει. Γιατί αν περιμένουμε κάποιον να μας σώσει, θα περιμένουμε πολύ ακόμα. Εγώ θα μοιραστώ κάτι μαζί σας και ως δημοσιογράφος το μεταλλατώματά μου, τα θετικά μου και τα αρνητικά μου. Βλέπω στα δελτία ειδήσεων. Τελευταία που λένε βαρύγδουπα ρεπορτάζ, οι νέοι φεύγουν, οι νέοι φεύγουν, οι νέοι φεύγουν, ένα στους τέσσερις φεύγει, οι υπόλοιποι τρεις τα αποφασίζουν τώρα. Δηλαδή όλοι φεύγουν. Εσείς θα μπορούσατε να κυνηγήσετε το νερό σας στο εξωτερικό. Θα το κάνατε, το σκεφτήκατε, γιατί μείνατε εδώ, γιατί είστε ακόμα εδώ. Εγώ θα πω τη δική μου άποψη, έχω μείνει εδώ επειδή έχω πεισμώσει. Θέλω να μείνω και να παλέψω εδώ, δεν θέλω να φύγω. Θα προσπαθήσω δηλαδή να φύγουν αυτοί. Αυτοί που έχουν δημιουργήσει πραγματικά τα προβλήματα, όχι εγώ. Θα προσπαθήσω δηλαδή να κάτσω εδώ να αγωνιστώ και να διώξω αυτούς οι οποίοι μας έχουν φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Δεν θα σηκωθώ να φύγω. Αυτό θέλει αγώνα, ξέρεις. Θέλει επιμονή και κουράγιο. Θέλει να μείνεις εκεί, σταθερός. Όπως και να γυρίσεις μια ταινία με 0 ευρώ. Τι να σου πω. Πιστεύω την επιμονή την έχουμε. Τώρα Δήμο, το αποτέλεσμα θα δείξει. Είσαι αποστομωτικός. Ό,τι και να σας πω, παιδιά, και σε Αθάνο, δεν σας ήξερα. Μας έμαθες. Από ένα μήνυμα στο Facebook βρεθήκαμε εδώ. Για να τα λέμε αυτά για την ηθική της δημόσιας αναφοράς. Αλλά θα ήθελα πολύ να γίνετε φίλοι της Γιάφκας. Και όταν έχετε μια σκέψη, να έχετε ένα βήμα εδώ. Τουλάχιστον στο δικό μας ραδιόφωνο. Φίλοι ακροατές του Α99 της Γιάφκας, είναι δύο παιδιά, δύο νέοι άνθρωποι που φτιάχνουν ταινίες με 0 ευρώ. Παράγουν ταινίες, παραγωγές ολόκληρες με 0 ευρώ. Γιατί αγαπούν τη ζωή, αγαπούν το όνειρό τους. Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει? tnfilms.gr tnfilms.gr. Απλό. Μπαίνει στην επικοινωνία, μας στέλνει mail, το πιο εύκολο. Και βλέπεις ταινίες μας βασικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, αύριο 12 η ώρα έχει πορεία στο Μοναστηράκι. Ναι, ναι. Με τον Κώστα Σακά. Το να βγαίνουμε στους δρόμους ακόμα τσάμπα. Είναι ένα μήνυμα αυτό. Ακόμα μας επιτρέπουνε. Θα τα πούμε εκεί. Έγινε. Θάνος Καρβούνης.